Καλησπέρα και από μένα. Και χάρη τη Θεού ευρισκόμεθα μετά από έναν καλοκαίρι που και τι δεν ζήσαμε, τουλάχιστον προσωπικά. Και είμαι έτοιμος να απαντήσω τις ερωτήσεις τις οποίες ελάβαμε από εσάς. Δεν θα ήθελα να πω πολλά λόγια εισαγωγικά μετά από τις ερωτήσεις που οφείλω να πω ότι για πρώτη φορά βρήκα χρόνο να τις διαβάσω. Βεβαίως βρήκε χρόνο και ο αγαπητός Ιωάννης να μου τα στείλει, καθότι αυτός πιο πολύ πράγμα από εμέ, τις υπόλοιπες φορές μου τις έστελνε η ώρα 5 το απόγευμα. Ναι, αυτήν τη φορά, πώς τα κατάφερε, μου τις έστειλες πότε, ψες. Ναι, έτσι. Έτσι αντιλαμβάνεστε, ο καημένος ο δεσπότης βρήκε χρόνο επιτέλους να διαβάσει τις ερωτήσεις. Κάπως προετοιμάστηκα αυτήν την φορά. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Μπορεί να μην μου βγει σε καλό, ναι. Διότι εγώ είμαι άνθρωπος αυθόρμητος. Δεν είμαι άνθρωπος του προετοιμασμένου. Λοιπόν, αυτή είναι η πιο αστεία ερώτηση. Ευχαριστώ που την έβαλες πρώτη. Καταρχήν, εδώ βλέπουμε μία νοοτροπία σύγχρονης μητέρας, η οποία οπωσδήποτε ήδη έχει διαμορφώσει έναν προβληματικό ιόν. Οπωσδήποτε. Το παιδί της είναι 14 χρονών. Δηλαδή, διαμορφώθηκε και ψυχικά και πνευματικά, ακόμη και σωματικά. Αυτόν τον, αν είναι γιος, μιλούμε για γιον, δεν ξέρω γιατί κατάλαβα ότι είναι γιος. Ναι. Τούτο να το βάλεις, μπορεί να σπείρει και μπορώ. 34 χρονών. Και δεν νηστεύει. Και σκέφτεται η μάνα, αν πρέπει το μωρό να νηστέψει. Η νηστεία, κατά την τάξη των πνευματικών, όλων των πνευματικών, αρχίζει από την ηλικία των 7 ετών. Το επαναλαμβάνω. Η νηστεία αρχίζει κατά την τάξη των πνευματικών πατέρων από την ηλικία των 7 ετών. Δεν είναι αυστηρότητα. Είναι υγεία. Και της ψυχής και του σώματος. Μάλιστα, είναι μία αρχή, ένας κανόνας καλύτερα, τον οποίο κρατούσαν και αρχαίοι πολιτισμοί, όπως οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Ρωμαίοι, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι Ασσύριοι. Διασώζεται στον πολιτισμό αυτών των λαών που περιγράφω το πολύ γνωστό ρητόν νους. Υγιής εν σώματι υγιή. Εγνώριζαν από τότε αυτοί οι λαοί, άλλοι λένε ότι οφείλεται αυτόν τον ρητόν στο Θαλήν το Μιλήσιο, έναν από τους 7 αρχαίους σοφούς της Μικράς Ασίας. Άλλοι λένε ότι οφείλεται σε έναν Ρωμαίον σατυρικόν ποιητή. Όπως και να έχει το πράγμα, εγνώριζαν οι αρχαίοι λαοί ότι για να έχουμε παιδιά ισορροπημένα θα πρέπει να προσέξουμε διότι να τη διατροφή τους από την πολύ 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 μικρή ηλικία. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε από την ηλικία που είναι εντός της κοιλίας της μάνας, από τότε δηλαδή που τρέφεται η μάνα και δια της μάνας καταλήγει τροφή στο παιδί, το κυοφορούμενο βρέφος. Και μάλιστα συμπλήρωνε ο Άγιος Πορφύριος. Μέχρι τα 5-6 χρόνια, το πολύ είναι 7, τέλειωσε η δουλειά. Διαμορφώθηκε το παιδί. Από εκεί και πέρα αρχίζει μια παιδαγωγία. Γι' αυτόν και έβαλαν από τα 7 και μετά την νηστεία. Δηλαδή σε ηλικία που έχει αντίληψη. Ναι, παιδαγωγική. Που μπορεί δηλαδή να αρχίσει
να δέχεται κάποιες στερήσεις στον εαυτό του και να αντιλαμβάνεται ότι αυτές οι στερήσεις είναι για το καλό του. Ξεκινούμε βέβαια σταδιακά. Όμως, με τον ευρωπαϊκό τρόπο που εμπλέξαμε, η καημένη γυναίκα μας στέλνει αυτό το γράμμα και μας λέει ότι φοβάται να μην έχω, λέει, αντίθετα αποτελέσματα για να είμαι αυστηρή. Δεν θέλω να είμαι αυστηρή, λέει. Και σε ποια ηλικία φοβάται το παιδί της? Στα 14. Που εμπήκε ήδη στην εφηβεία ο νεανίας μας. Και έχει άλλα να κάνει στην εφηβεία. Μάλιστα, στην εφηβεία, στα 14 χρόνια, είτε αγόρι είναι είτε κορίτσι, έλεγε ο Άγιος, ο άλλος Άγιος. Διότι εδώ είναι ο αναπτήρας των Αγίων. Δεν είναι ο αναπτήρας του Φρόιτ, των ψυχιάτρων. Εδώ έχω υποχρέωση να σας πω τι λέγανε οι Άγιοι. Λοιπόν, ο άλλος Άγιος, σας έχω πει πολλές φορές, ο Παΐσιος, να τον εκεί πάνω, έλεγε, τα παιδιά σας θα τα συμβουλεύσετε, θα τα παιδαγωγήσετε, θα τους μιλήσετε για νηστεία, για προσευχή, θα τα πάρετε στην λειτουργία, θα τα πάρετε στα εσπερινά, στις ομιλίες, όπως καλή ώρα. Τώρα, μέχρι να μπουν στην εφηβεία. Δηλαδή αυτή την ηλικία. 12, 13, 14. Εμπήκαν σε αυτήν την ηλικία φερμάρ. Κυρά μου, αν μ' ακούεις, όταν θα μ' ακούσεις, όταν θα με δεις, το Παναήρι ετέλειωσε. Θα μου πεις και τι κάνουμε τώρα, που είναι 14 χρονών. Ο Άγιος Παΐσιος λέει, μιλούν τα γόνατα. Ποτέ δεν τελειώνει η δυνατότητα σε μία μάνα ειδικά, και σε έναν πατέρα βεβαίως. Αλλά οι προσευχές της μάνας, για κάποιους μυστήριους λόγους που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, ούτε τώρα ούτε ύστερα προσωπικά δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί η μάνα να έχει αυτήν την επιπλέον δυνατότητα, να έχει τέτοια προσευχητική δύναμη, περισσότερον από τον πατέρα, έχει τη δυνατότητα της γονατιστής προσευχής. Σε οποιαδήποτε ηλικία και να είναι τα παιδιά της. Σε οποιαδήποτε ηλικία και να είναι τα παιδιά της. Εδώ βλέπω τώρα γυναίκες που είχαν τεράστια προβλήματα με τα παιδιά τους, μεγάλα παιδιά, παντρεμένα, χωρισμένα, ξαναπαντρεμένα, και με παίρναν τηλέφωνο και τους έλεγα, κάντε προσευχή, νυχτερινή προσευχή, κάντε παρακλήσεις. Άκουα. Και συνέχιζαν υπομονετικά με κλάματα μέχρι που είδαν το θαύμα στα παιδιά τους. Και σας λέω, είναι εδώ αυτές οι μανάδες, αυτήν τη στιγμή. Άρα, ποτέ δεν σημαίνει ότι τελειώνει η δυνατότητα του θαύματος. Ξέρετε τι σημαίνει όλη αυτή η διήγηση που είπα τώρα? Ότι εκεί που τελειώνει η δυνατότητα της παιδαγωγίας, και τελειώνει σε κάποια στιγμή, αρχίζει η δυνατότητα του Αγίου Πνεύματος. Που τι σημαίνει αυτό? Η δυνατότητα του θαύματος. Είναι αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ένας δάσκαλος. Άθεος. Ένας καθηγητής. Αλλά ένας χριστιανός το καταλαβαίνει πολύ καλά. Διότι το έχει ζήσει αυτό το πράγμα. Γι' αυτόν, η καλή μου κυρία, αφού είναι 14 χρονών το παιδί σου, πρόσεξε να μην γίνεις τώρα αυστηρή. Ετέλειωσε η ευκαιρία της χριστιανικής σου παιδαγωγικής. Αλλά οι πιο μικρομάνες, καλά είναι να διαβάσετε, που έχετε παιδιά δηλαδή σε μικρές ηλικίες, καλά είναι να διαβάσετε με προσοχή πολύ από τους συγχρόνους Αγίους, τον Άγιον Πορφύριον και τον Άγιον Παΐσιο. Έτσι.